Πάει καλά. Καινούργιο τραγούδι έβαλε ο Άγιος. Πάλι το ίδιο έβαλε, όπως βάζει, όπως το συνηθίζει. Λοιπόν, κουτσουράκια μου. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Loka Report. Σήμερα δεν είμαι μόνη μου! Δεν είμαι μόνη μου, εντάξει. Εσείς μπορεί αυτή τη στιγμή να με βλέπετε ότι είμαι μόνη μου, αλλά επί της ουσίας δεν είμαι μόνη μου. Έχουν έρθει τα παιδιά μου! Τα δικά μου τα παιδιά εδώ πέρα. Θα έρθουνε. Κουνέλα, είστε και βγάλω τόσα πολλά. Δεν, κουνέλα, είμαι κανένα πρόβλημα. Έχουν έρθει εδώ πέρα τα παιδάκια μου. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Πέντε λοκόπεδα. Πέντε λοκόπεδα που τα έχω μέσα στην καρδιά μου και τα αγαπώ. Κουτσουράκια μου, ένα-ένα ξεχωριστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Δεν θα τα δείτε σήμερα. Σήμερα θα τα ακούσετε. Γιατί θα έχω εδώ πέρα και. Θα ανοίξουμε διάλογο. Θα συζητήσουμε σήμερα. Ένεκα της εορτής της αυριανής, της Τετάρτης, όπου θα κάνουμε ένα ειδικό αφιέρωμα στην 28η Οκτωβρίου. Εδώ θα συζητήσουμε. Θα κάνουμε παρέλαση, βεβαίως. Θα συζητήσουμε όλοι μαζί. Αλλά τα κουτσουνάκια μου, επειδή δεν είχαν σχολείο αύριο, καταφέρανε και ξεκλέψανε λίγο χρόνο και ήρθανε και μου δώσανε μεγάλη χαρά και θα έρθουν και αύριο. Και σήμερα και αύριο. Καμία δουλειά εδώ τώρα που είναι. Να μας κάνουν καμιά δουλειά. Βέβαια. Δεν τρέπεσαι, ουρί. Τι δουλειά να μας κάνουν. Τόσες ώρες θα κάθονται. Όχι, θα κάθονται και θα συζητάμε. Τι άλλη δουλειά να κάνουν. Μετά θα πάνε σπίτι τους. Όχι, θα κάθουν καμιά ώρα παραπάνω. Έχετε φροντιστήριο σήμερα ή κάτι τέτοιο. Κάτσε λοιπόν να τους δώσω το μικρόφωνο, τους δίνω όφωνο. Ένα λεπτάκι. Εδώ τα κουτσουνάκια μου. Λοιπόν, σας δίνω όφωνο, δεν θα φαίνεστε. Επειδή τα μικρουλάκια μου είναι πολύ μικρουλάκια, δεν μπορώ να τα βάλω μέσα σήμερα. Πόσο είναι. Είναι μικρουλάκια, είναι 17, 16, πόσο είστε. Ωραία, έλα, πάω εγώ στον παπαγάλο, βγες έξω. 14, 16, 17, είμαστε όλα συνομήλικα σήμερα. Ναι, μη χάσεις. Τι μη χάσω, ρε. Μπαμπόγρια. Μπαμπόγριος είσαι και φαίνεσαι μπαμπόγερος. Έλα, πάω στον παπαγάλο, βγες, δώσ' το μικρόφωνο να τελειώνουμε. Άντε. Δύο χρόνια σας παίρνω. Λοιπόν, περιμένετε κουτσουνάκια μου. Έρχομαι, πάρε τον παπαγάλο εσύ. Το δίνω στα κουτσουνάκια μου. Λοιπόν, ένα-ένα να παίρνει το όφωνο, μιλάτε. Θέλω να μου συστηθείτε. Παιδιά, αυτή η εκπομπή δεν έχει ξαναγίνει. Εγώ θα μιλάω. Δεν έχει ξαναγίνει αυτή η εκπομπή, γιατί έχετε δει εσείς ποτέ εκπομπή όπου έχουμε ζωντανό κοινό. Και δεν φαίνονται, ακούγονται μόνο οι φωνές. Μόνο στα παρατράγουδα γινόταν αυτό, και στο μικρούτσικο. Να το κάνουμε κι εμείς. Και να νομίζετε ότι έχουμε καλεσμένους. Θα μπορούσαμε. Θα μπορούσαμε. Παιδιά, να σας πω κάτι, μόνο στο μικρούτσικο. Εσείς δεν προλάβατε αυτά. Που βγάζανε κάτι παπάδες από το monitor πάνω από το control που δεν φαινόταν καθόλου ο παπάς, ξέρω εγώ, εκάστοτε καλεσμένος που είχε και γινόταν τζέρτζελο. Λοιπόν, θέλω να γίνει τζέρτζελο και σήμερα. Να πλακωθούμε εδώ, να γίνει κάτι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πάμε να συστηθούμε. Το πρώτο μου το κουτσουνάκι, ο Ανδρέας ο Ντέμερ. Αυτά δεν τα λέμε. Εδώ θα έχουμε το μικρόφωνο, Αυτά δεν τα λέμε. Δεν τα λέμε αυτά. Καλά, άντε, πες τα. Αφού είσαι φανατικός τώρα της Ντέμης, είσαι φανατικός. Τι κάνεις, κουτσούνι μου, καλά είσαι. Καλά είμαι. Διαβάζω. Δεν έχουμε σχολείο αύριο. Όχι. Διαβάζεις. Πανελλήνιες 2016. Φέτος είναι οι Πανελλήνιες, εσύ φέτος. Ναι, κάθε χρόνο φέτος είναι. Αμάν. Σταμάτα. Αμάν. Να σου πω, διαβάζεις γιατί αλλιώς θα σπάσω το ξύλο. Θα σου πετάξω αυτό, Αφού σου έχω πει, διαβάζω. Μας βλέπουν οι γονείς σου, θα μας δουν σήμερα. Μάλλον. Μας βλέπουν τώρα, πάρ' τους ένα τηλέφωνο να τους πεις, μας βλέπετε λοιπόν. Το μικρούλι της παρέας μου, η Αναστασία μου, τι κάνει. Καλά. Καλά είσαι εσύ, πόσο είσαι, 14. 14. Αυτό είναι το μικρό της παρέας, θέλω να μου το προσέχετε. Τώρα έγινα, πριν ένα μήνα. Τώρα, ακόμα γυμνάσιο πας εσύ, ναι. Διαβάζεις. Διαβάζω. Πόσο έβγαλες. Στη Δευτέρα. Ναι. 18 και 6. Εντάξει, δεν σε φοβάμαι, αγάπη μου. Για δύο δεν πήρα αριστείο. Για δύο. Εχθές. Ποιος μας το πήρε το αριστείο. Κρίμα. Ποιος μας το πήρε το αριστείο. Δεν είσαι απουσιολόγος στην τάξη. Βέβαια, αφού ο απουσιολόγος έβγαλε 19 και 14. 16. Τι είναι λοιπόν. Αυτό, με γλάστρα πάει. Ξέρω εγώ με τι πάει. Έτσι τον είπανε και πήραν αποβολή. Εσύ έτσι τον είπες και πήρες αποβολή. Όχι, γιατί εγώ τα κρατάω για τον εαυτό μου. Οι άλλοι του το είπανε και δεν φαντάζομαι εσύ να κάνεις τίποτα αταξίες και τέτοια πράγματα. Όχι, εγώ. Ούτε απουσίες, ούτε αποβολές. Α, όχι, ναι, κοίτα εδώ. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο το κουτσουνάκι μου. Τώρα αυτός είναι. Θα μαντέψω. Για μάντεψε. Ο Βασίλης! Το πέτυχες. Το βρήκες. Παιδιά, έχω τα διδυμάκια μου εδώ πέρα, το Βασίλη και το Γιώργο, τα κουτσουνάκια μου, τα έχετε δει. Ανεβάζουμε κι εμείς φωτογραφίες. Είναι το καλύτερο παιδί, Είναι τα καλύτερα. Γιατί? Γιατί από τους πέντε είναι ο μόνος που κρατάει κάτι. Είδες. Παιδιά, όντως. Είναι μια έκπληξη, όντως, είναι μια έκπληξη. Θα τη βούμε στη συνέχεια. Τι κάνεις, κουτσουνάκι μου. Καλά είσαι. Αύριο δεν έχετε σχολείο. Ούτε σήμερα δεν έχετε σχολείο. Ούτε σήμερα. Α, γι' αυτό μου ήρθατε. Ούτε ερχόμασταν.
κουτσούνια, μ' αγάπης μου. Και ήρθανε εδώ, παιδιά, ήρθανε στο Mad TV τα παιδιά, δεν έχουν σχολείο. Και αντί να πάνε να παίξουν έξω. Στα λιβάδια, που έχει ωραία μέρα. Στην χαρά. Στα λιβάδια. Να φτιάξουν το Στεφάνι για το Μάη. Ποιο Μάη, καλέ, από ακόμα Οκτώβριο έχουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, είδατε τα κουτσουνάκια, ήρθανε εδώ. Τι κάνεις εσύ, διαβάζεις. Διαβάζω κι εγώ. Ναι. Πόσο βγάλαμε, είπαμε. 17 και 7. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ μέσα. Είναι όλα τα λοκόπεδα. Είμαστε όλοι άριστοι, ναι, όντως. Τι γίνεται. Όλα τα λοκόπεδα είναι, έχουν αριστεύσει, παιδί μου. Δηλαδή τώρα δεν μιλάμε για ό,τι και ό,τι. Εδώ μιλάμε για διάνοιες. Μιλάμε για το μυαλό του μέλλοντος. Από σένα το πήραν. Παιδί. Είναι έξυπνοι. Από μένα πήραν τα παιδιά μου. Εγώ τα γέννησα αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, πάμε στη Δημητρούλα μου, κουτσουνάκι μου, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Ευχαριστώ πολύ. Αγάπη μου, τι κάνεις? Καλά είμαι εσύ. Καλά είμαι κι εγώ. Τούσο, ομορφιά μου, πολύ ομορφή είσαι σήμερα. Πάρα πολύ όμορφη. Τι κάνεις, πώς είσαι, για λέγε τα νέα σου. Εντάξει, καλά, διάβασμα πέφτει κι εδώ. Διάβασμα πέφτει. Ναι, ναι. Έχω πανελλήνιες. Και εσύ δίνεις πανελλήνιες φέτος. Α, ναι, τρίτη. Παιδιά, έχω μπερδέψει το τι τάξη πάει ο καθένας. Λοιπόν, ο Ανδρέας θα πηγαίνει τρίτη. Εσύ πηγαίνεις τρίτη γυμνασίου, ο Βασίλης πηγαίνει Δευτέρα, πρώτη λυκείου. Δεν πηγαίνετε Δευτέρα φέτος. Καλά έχουν παιδιά τα διδυμάκια μου, είναι 2 μέτρα το καθένα, έτσι. Λοιπόν, εσύ πηγαίνεις τρίτη, σωστά. Η Δημητρούλα, διάβασμα και θα σε σκοτώσω. Όχι, πέφτει διάβασμα. Φέτος και σένα και αυτόν και τον Ανδρέα θα σε σκοτώσω έτσι και δεν πέφτει διάβασμα. Μπορώ αυτό σου λέω, έτσι. Πότε παίρνουμε βαθμούς, τα Χριστούγεννα. Τώρα, μετά. Μετά τα Χριστούγεννα. Ναι. Εντάξει, έχουμε χρόνο ακόμα. Καλά κάνατε και ήρθατε. Σε ευχαριστώ, κουτσουνάκι. Τι έκανες τη γιορτή σου χτες? Τίποτα. Τίποτα, δεν βγήκες έξω. Το Σάββατο. Να δω, εντάξει, το Σάββατο θα περάσει σούπερ. Και πάμε και στα Γεωργάκο μου. Τι κάνεις εσύ? Καλά είμαι. Είσαι, καλά είσαι. Κάτσε γιατί έχει πάει κάμερα μπροστά. Μου κρύβεις το παιδί μου! Συγγνώμη. Έτσι, καλά. Πάρα από εδώ. Δεν κάτσε άλλη γωνία, έχεις κάτσει. Τι κάνεις, κοτσινάκι μου, πώς είσαι? Καλά, μια χαρά. Καλά, δεν έχετε σχολή σήμερα, αραλίκη, ε. Ναι, όντως. Φοντιστήριο δεν έχετε? Έχουμε το βράδυ. Τι ώρα, καλέ? Με τα μεσονύκτια τα έχουν πάει τα φοντιστήρια. Με τα μεσονύκτια, όντως. Δεν έχεις φροντιστήριο καθόλου, ε. Αύριο αργία όμως. Αύριο θα ξεκουραστούμε. Δεν έχουμε δικαιολογία. Λοιπόν, κουτσουνάκια μου, επειδή έχει περάσει λίγο η ώρα, θα δώσω ένα break. Δεν θα πω καιρό, θα πω καιρό στη δεύτερη ενότητα. Μην πεις καθόλου, δεν θέλουμε. Γιατί να μην πω, ρε. Θα πω καιρό. Λοιπόν, θέλουμε να μάθουμε. Θέλει να μάθει η Δημητρούλα. Ναι, θα ήθελε. Δεν θα το δώσω εγώ το break, θα το δώσουν τα παιδιά μου. Πείτε ένα, πάμε σε ένα break όλοι μαζί και επιστρέφουμε στο Λόκα. Ακούστε τι έχει να γίνει, παιδιά. Με μια φωνή! Πάμε σε ένα break, θέλω να μου πείτε. Ένα. Πάμε σε ένα break. Γιούχου! Πάμε να χορέψουμε λίγο, ρε παιδιά, όλοι μαζί. Καλέ, τι χαρά που έχω σήμερα. Πώς απέκτησε ζωντάνια αυτό το πλατό. Είδατε που έφυγε ο άλλος, ο βρωμερός, ο Φραν, και μ' άφησε μόνη μου. Βλέπετε, λοκάρι πορτόρα, βλέπετε. Βλέπετε, φυσικά και βλέπετε. Κουτσουνάκια μου, και ήρθαν εδώ πέρα να μου κάνουν παρέα για να γεμίσει λίγο το πλατό ζωντάνια, χαρά και ευτυχία. Λοιπόν, κουτσουνάκια, ακούστε κάτι πάρα πολύ σημαντικό τώρα που έχει κάνει ο ΠΑΠ. Έχετε κινητά Android ή... Όχι. Μπορείτε... Δεν μιλάμε για σένα που είσαι παλιόβλαχος, που μιλάς ακόμα με το ασύρματο τηλέφωνο. Ναι, εσύ τώρα καλά και το στρατού. Ναι, εγώ έχω αυτό. Άντε τώρα, θα σε σπάσω στο ξύλο όταν θα βγω σε break. Λοιπόν, ακούστε κουτσουνάκια μου, τώρα παίζεις, τρέχεις με την ΟΠΑΠ και συνεισφέρεις, γιατί αν κατεβάσεις το application αυτό, το διαδρομή προσφοράς ΟΠΑΠ, αν ολοκληρώσεις τη διαδικασία κάποιων ερωτήσεων ή τραξίματος που σου έχει μέσα, βοηθάμε όλα αυτά τα παιδάκια που το έχουν ανάγκη και θα δώσουμε... την ευκαιρία σε αυτά λοιπόν να γίνει μια ανακαίνιση στα παιδιατρικά νοσοκομεία στο Αγία Σοφία αλλά και στο Αγλαΐας Κυριακού. Για κάθε συμμετέχοντα η ΟΠΑΠ θα προσφέρει από 1 έως 20 ευρώ. Αρκεί μόνο να κατεβάσετε αυτό το application, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κατεβάστε το και εσείς, κουτσουνάκια μου. Κατεβάζουμε τώρα. Ναι, κατεβάστε το τώρα για να είμαστε έτσι, να βοηθήσουμε και εμείς τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Τι ώρα είναι? Ώρα να πας σπίτι σου. Να πας εσύ στο δικό σου. Τι ώρα είναι? Η ώρα για τον καιρό. Τι ώρα είναι? Πάλι καλά είναι έξυπνα τα παιδιά. Δεν ξέρω εγώ. Η ώρα για τον καιρό, ρε.
Λοιπόν, όταν θα σας πω μισό λεπτό... Όταν θα σας λέω όπα, θα λέτε έλα. Μισό λεπτό να συνεννοηθούμε, γιατί μας βλέπουν και τα παιδιά από το σπίτι. Ναι, είναι άλλα τρία που σε βλέπουν. Θα πω εγώ, τα πάρε κι εσύ εδώ. Άλλα δύο να γίνουν πέντε. Ήταν οχτώ, τα πέντε είναι εδώ. Λοιπόν, θα πω εγώ, τι ώρα είναι. Και θα μου πείτε εσείς η ώρα για τον καιρό, εντάξει. Ώρα για το χάπι λοιπόν, σου. Πάω να, για το δικό σου το χάπι, της πίεσης και της ουρίας. Λοιπόν, πηγαίνω εδώ πίσω να το κάνουμε ωραίο. Τι ώρα είναι! Η ώρα για τον καιρό. Ζωντάνια, τα γιάντα. Είδες, εγώ είμαι σαν τη Βαμπύρο σήμερα, δηλαδή ήρθαν τα παιδιά εδώ, μου έχουν δώσει κέφι, μου έχουν δώσει διάθεση. Έχω ρουφήξει ενέργεια εγώ σήμερα. Λοιπόν, κουτσουνάκια μου, ακούστε λίγο τον καιρό να σας πω τι γίνεται σήμερα. Μάλλον θα μου πείτε εσείς τι γίνεται σήμερα. Τώρα που ερχόσασταν εδώ παλίνη, πώς ήταν ο καιρός έξω? Ναι, ναι, πες, κοντά το μικρόφωνο. Η μόνη μέρα που ο καιρός ήταν λίγο καλύτερος από τις άλλες φορές. Είχε λιακάδα. Ναι, όσο περιμέναμε έξω με τον Ανδρέα, ήταν καλά. Κρύο, είχε κρύο, κρύο. Λίγο. Εσύ, δηλαδή... Ανδρέα, πώς τα είδες? Εντάξει, πολύ καλύτερη ημέρα από την Πέμπτη, για παράδειγμα. Που έριχνε βροχή ασταμάτητα. Ποντομάρικο σε βλέπω όμως, έχεις φέρει τζακέτα. Εδώ είναι. Αν την έχεις φέρει, θα τη φοράς τη ζακέτα σου. Θα τη φοράω, να μην κρυώσεις. Θα τα πω στη μάνα σου, να ξέρεις. Καλά. Εγώ πρέπει να τα προσέχω. Τα διδυμάκια μου, πώς είναι σήμερα ο καιρός, εσείς που μένετε, εδώ κοντά, Εμείς με μελίσια. Μελίσια, καλύτερος, Πολύ καλός ο καιρός. Πέντε Παρασκευή είχαμε γίνει μουσκεμά. Βγήκατε έξω στη βροχή. Στο σχολείο ότι είχαμε τελευταίο την Πέμπτη γυμναστική και ήταν 10 πόντους στο νερό. Δεν κάνατε όμως μάθημα. Δεν κάναμε, όχι. Ναι, δώστε. Τι μυρίσατε εσείς. Και εμείς. Αλήθεια. 10 πόντους είχε μας. Πρέπει να πάρεις το μικρόφωνο. Αυτό λέγεται μικρόφωνο. Πάρε το μικροφωνάκι, για πες. Πέρσι πλημμύρισα το γυμναστήριο. Και πού κάνατε γυμναστική? Δεν κάναμε. Στο κηλικείο, ρε μάτω. Κάτσε ρε εσύ, αφού πλημμύρισε το γραφείο των φυσικών, το οποίο είναι προς... γιατί έχει γύρω-γύρω φυτά και τέτοια. Των φυσικών, έχετε τάξη για τους φυσικούς. Για τους φυσικούς, για την οικιακή οικονομία, για τα θρησκευτικά, για τους φιλολόγους, για τους μαθηματικούς. Σε μία τάξη τα κάνετε όλα αυτά τα μαθήματα ή σε ξεχωριστές τάξεις? Ξεχωριστά κάνουμε τις ξένες γλώσσες. Σε ξεχωριστή τάξη. Ναι. Τι έπαθες, ρε Μάντο, τόσο γιατί εμείς δεν έπαθες. Εγώ έλεγα για τα γραφεία των φυσικών. Τα γραφεία των φυσικών, της οικιακής. Α, τα γραφεία. Και... Παιδιά, να σας πω κάτι γιατί εκπλήσωμαι. Γιατί εμείς τα νιάτα μου... Εμείς, τα νιάτα μου. Εγώ δηλαδή στα νιάτα μου, ναι. Δεν είχαμε ξεχωριστά γραφεία. Είχαμε σε μία βρωμοτάξη κάναμε μάθημα. Τότε το 1821 στο κρυφό σχολείο. Μεγαλέμι, το ξεχνάς. Τι είπες, έγραφες. Μεγαλέμι έγραφες. Εσύ με τι έγραφες. Εσένα δεν είχαν ανακαλύψει ούτε ακόμα τη γραμμική βήτα, ρε. Εμείς δώσαμε κατατακτήρες, γι' αυτό μας έχουν βάλει σε διαφορετικές τάσεις. Τι κατατακτήρες, τι είναι αυτό καινούργιο σου. Είναι φόρμουλα. Δηλαδή είναι το ανώτερο τμήμα, μετά είναι η. Πιο κοντά το μικρόφωνο να σε ακούω. Είναι η μέτρη, είναι και... Εσύ που είσαι, στους καλούς. Αφού έκανα 7, γύρω στα 9 χρόνια γαλλικά. Καλέ. D'accord, bonjour, ξέρεις γαλλικά, δηλαδή να μιλάς. Ναι, ξέρω. Θέλω να λίγο γαλλικά. Moi aussi. Est-ce que tu veux parler français? Τι? Το προφιτερόλ, πότε θα το πεις, Μαντώ. Περίμενε. Πες και το βραγιάζ. Περίμενε, ρε, θα της το ξαναπώ. Est-ce que tu veux parler en français? Όταν έχουμε ερώτηση, γίνεται... αλλάζει και, ας πούμε, va-tu γίνεται. Ah, va-tu. Va-tu parler en français? Το va να... σημαίνει πάω, αλλά είναι το πάω. Αλλά parler français? Ούτε καν. Πάω, μιλάω γαλλικά. Πού τη στέλνεις? Η ερώτηση είναι «Parlez-vous français»? Α, «Parlez-vous français»! Ναι, εντάξει. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ, αλλά ήθελα να τεστάρω τις γνώσεις σου στα γαλλικά, κατάλαβες. Έκανε και παθαρέλα στην Γαλλία. Λοιπόν, βεβαίως, γιατί... Πώς την εννοήθηκε, δεν ξέρω. Είναι και το φως εντωμεταξύ μπροστά μου και δεν μπορώ να δω τα μούτρα σου. Καλύτερα, δηλαδή. Λοιπόν, κουτσουνάκι μου, εσείς πώς τον λέτε τον καιρό, Δημητρούλη μου? Πώς είναι έξω τώρα? Είναι καλύτερος. Έχει ένα κρύο, το έχει. Είναι καλύτερος, έχει κρύο. Δεν έχει πολύ κρύο. Κοίτα, είναι καλύτερος. Παιδιά, χτες να σας πω κάτι. Τι ψοφόκρο ήταν αυτό χτες? Γιατί ψοφόκρο. Τσουτσούριασες, Δεν μπορούσα πραγματικά. Γιωργάκο μου, συμφωνείς και εσείς? Μια χαρά, σε βλέπουμε τη ζακετούλα σου εσύ. Μια χαρά. Μπράβο. Μια χαρά. Λοιπόν, κουτσουνάκια μου, να σας πω κάτι. Θα πάμε να διαβάσουμε την αναλυτική πρόγνωση του καιρού για να ξέρουμε και τι μας γίνεται, για να μην λέμε μόνο τα δικά μας. Καταλάβετε. Ποιος θα έρθει να μου δείξει πού είναι η Ελλάδα στο χάρτη? Το ξέρετε. Μάλλον μισό λεπτό.
Εσύ κλέβεις, δεν θα πεις στους άλλους. Λοιπόν, θέλω με ένα στόμα, μία φωνή να μου πείτε πού είναι η Ελλάδα στο χάρτη, γιατί και εγώ προχτές το έμαθα. Ούτε εγώ δεν ξέρω, αλλά όποιος είναι σίγουρος, ναι, να μου το πει. Για, για πάρε το μικρόφωνο. Δείχνε. Κάπου λίγο... Εγώ θα δείχνω στο χάρτη και εσείς θα μου λέτε πού. Εκεί. Εδώ. Πιο κάτω, στο α δίπλα είπα. Στο α. Ούτε το α δεν ξέρει ποιο είναι. Εδώ. Πιο εκεί, πιο εκεί. Εδώ. Πιο δεξιά. Εδώ. Εδώ. Εκεί. Δεν είναι εδώ. Και εγώ λάθος το κάτσι που λίγο πιο κάτω. Είναι εδώ, εδώ. Εδώ την έχω βάλει την βούλα, κατάλαβα. Εδώ. Τι θέλεις τώρα, εσύ έχεις κανένα πρόβλημα. Πάει στο σκηνικό. Λοιπόν. 18.000 πληρώσαμε. Σιγά μην πληρώσαμε και 28. Λοιπόν, κουτσουνάκια μου, να σας πω πώς θα είναι ο καιρός. Ένα λεπτό άμα τα ανοίξω δηλαδή. Να το. Λοιπόν, τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ανατολικά υπηρετικά, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο μέχρι 7 μποφόρια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Πού είναι τα ανατολικά? Πού είναι τα ανατολικά? Εντάξει, σαν και εμένα είναι και αυτά. Από εκεί. Σωστά. Λοιπόν, ανάποδο. Ξέρετε πως... Περίμενε, ρε παιδιά. Ανατολικά, σκόρδο, δυτικά. Κρεμμύδι. Από εκεί. Σκόρδο, κρεμμύδι. Δυτικά είναι από εδώ, ανατολικά είναι από εδώ. Καταλάβατε. Κοίτα, κάτι χέρια που είσαι, ρε παιδιά. Τι έχουν ρε τα χέρια μου. Εσύ στην προηγούμενη ζωή πρέπει να σου κανό, ε. Κανό ήσουν και φαίνεσαι. Λοιπόν, δίνω και την τελευταία. Στην Αττική ο καιρός γενικά θα είναι έθριος, ενώ πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχουμε. Έχετε πάρει ομπρέλα μαζί σας? Όχι. Δεν έχω. Τι ομπρέλα, ρε Μαντώ, εσύ είπες ότι είχε έξω λιακάδα. Όχι, έχει λιακάδα τώρα, αλλά σου λέω ότι θα είναι... Και μου λέει η μάνα μου, πάρε ομπρέλα. Πάρε ομπρέλα, στάλε τη μάνα σου, κάτι ξέρει η Ελληνίδα μάνα. Δεν την άκουγα. Πάρε ομπρέλα και πάρε. Λοιπόν, οι άνεμοι θα πρέουν βόρειο ή βορειοανατολική, 4 μποφόρια. Αυτά είχα να πω. Δίνω ένα break, έρχομαι με την επιστημονική έρευνα της ημέρας και με τα ουριά μου. Όλα τα ουριά μου σήμερα. Πολύ χαρά έχω, πολύ, πολύ. Του ουριού γίνεται. Του ουριού το πανηγύρι. Τι ώρα είναι, λοκοπαιδά μου? Είναι η ώρα που θα μάθουμε κάποια πράγματα. Μη σηκώνεις τα χέρια σου, κρύβεις τα φώτα. Okay. Είναι η ώρα που θα απαντήσουμε σε όλα αυτά τα ανεξήγητα γιατί. Όλα αυτά τα γιατί που ταλανίζουν το μυαλό μας και γι' αυτό εδώ το Loca Report, αυτή η εκπομπή, είναι εδώ για να μεταλαμπαδεύσει αυτή τη γνώση και να την κάνετε κτήμα σας! Ό,τι κιού είναι αυτό, ε! Μανώλη μου, κοίτα, κοίτα, έχουν έρθει τα παιδιά μου σήμερα εδώ, τα παιδάκια μου, τα κουτσουνάκια πολύ μου. Πολύ τεκνήματο, ε! Κι εγώ παιδί είμαι, ναι. Εντάξει, τώρα τα περνάω 2 χρόνια το καθένα. Εσένα που είσαι 14, σε περνάω 4. Αλλά εντάξει, είμαι σαν τη μεγάλη σας αδερφή. Πλάκα, πλάκα, θα μπορούσα να τα είχα γεννήσει κιόλας, ε. Ποια? Την Αναστασία που είναι 14. Με. Θα μπορούσα να την είχα γεννήσει. Ούτε αφαίρεσαι, δεν ξέρεις, ε. Α, ναι, αυτό είναι αλήθεια, μια μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν, θέλω να σας πω, θα απαντήσουμε σήμερα στο αιώνιο ερώτημα πώς ξεκίνησε ο μαραθώνιος. Και ακούστε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που σας το είπα και πριν, αλλά είναι πολύ ωραίο να βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας και μέσω του νέου application της ΟΠΑΠ, τώρα παίζεις, τρέχεις και η ΟΠΑΠ προσφέρει στην ανακαίνιση των παιδιατρικών νοσοκομείων από 1 έως 20 ευρώ. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κατεβάσεις το application διαδρομή προσφοράς ΟΠΑΠ και αν ολοκληρώσεις την δοκιμασία των ερωτήσεων ή του τρεξίματος, αυξάνεις την προσφορά αυτή, την σημαντική. Οπότε και εσείς, κουτσουνάκια μου, να το κατεβάσετε αυτό το application. Είναι για πάρα πολύ καλό σκοπό. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα να δούμε πώς ξεκίνησε ο μαραθώνιος. Έχετε όλη η αγωνία, το βλέπω στα μάτια σας. Σελίδα 96, μισό λεπτό, θα το βρω. Καταπληκτικό αυτό το βιβλίο. Να σας πω από πού το πήρα. Αυτό το βιβλίο ήταν παλιά του Πουνέντι και το κλέψα. Το βρήκα εκεί στο γραφείο, στο... Ψηρίζεις γενικά ότι βρίζεις, δεξιά. Βεβαίως, βεβαίως. Το βρήκα και είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλιαράκι αυτό. Κάνουμε και τηλεμάρκετινγκ, ούτε ο Άδωνος Γεωργιάδης να ήμουνα. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί λύνουμε τις απορίες μας. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε ο μαραθώνιος, παιδιά μου? Πώς? Φανταστείτε και ότι... στα χρώματα της ΑΕΚ. Ο μαραθώνιος. Το βιβλίο. Α, το βιβλίο. Ναι, όντως. Και εσύ είσαι λίγο ναυτικό με πεζικό, το έχεις καταλάβει. Εγώ. Θέλω να δώσω ένα φιλί
και ένα. Μην το πει άλλο, εντάξει. Όχι. Ένα φιλί και ένα αγαπώ στους φαντάρους που μας βλέπουν, γιατί εκτός από τα. Στη μαμά πατρίδα, έτσι, κουτσουνάκια μου. Στη μητέρα πατρίδα. Παιδιά, συγγνώμη, τώρα βλέπω εγώ θολά. Ή είναι θολό το μόνιτο. Το καλά είναι. Τι λες τώρα. Καλά είναι, ε. Μυοπία, Μυοπία έχω. Να το πάλι. Να το. Τι λες, μωρέ. Βλέπω θολά. Ρε, μας δουλεύεις. Βλέπω θολά. Μαντώξει μυοπία. Τέλος πάντων, αφού το μυαλό μου είναι θολό, πω. Λοιπόν, γιατί εκτός από τη νεολαία, μας βλέπουν και τα φανταράκια μας που και αυτά νεολαία είναι. Αλλά ακούστε τώρα γιατί, πώς ξεκίνησε ο μαραθώνιος. Ο μαραθώνιος, λοιπόν, παιδιά μου, φανταστείτε ότι εγώ είμαι καθηγήτριά σας, εντάξει. Ο μαραθώνιος είναι ένας αγώνας. Ησυχία! Ησυχία στην τάξη! Έτσι, θα σας βάλω τιμωρία. Άντε, βρε. Θα σας βάλεις απουσία. Θα σας βάλω απουσία. Πέτα, κάτσε να σου δώσω τίποτα χαρτιά. Πάρε εδώ και πετάχτε. Κάντε ατασταλίες. Κυρία, μπορώ να πάω τουαλέτα. Εσύ να κατουρηθείς πάνω σου. Όχι, δεν θα πας τουαλέτα εσύ. Εσύ είσαι ο πιο άτακτος από όλους. Είσαι το πιο μικρό και το πιο άτακτο. Λοιπόν, ο Μαραθώνιος είναι ένας αγώνας αντοχής που πήρε το όνομά του από το Μαραθώνα, όπου οι Πέρσες ξεκίνησαν την εκστρατεία τους το... Το... Τσιπουτί. Όχι το τσιπουτί. Το 4... Προ Χριστόν, καλέ, τι μετά Χριστόν. Προ Χριστόν. 4 προ Χριστόν. 400. Όχι. Όχι, βάλε κι άλλο. Βάλε. 434. Όχι, 70. Βάλε άλλα 20. Το 400. Μπράβο, παιδί μου, Αντρέα! Μπράβο! Θα αριστεύσεις. Λοιπόν, το 490, λοιπόν, με σκοπό να κατακτήσουν την Ελλάδα. Παρά τις αντίξωες συνθήκες, λοιπόν, που λέτε, παιδιά μου, οι Έλληνες, ο νεαρός, ο Φιλιππίδης, έτρεξε από το πεδίο μάχης του Μαραθώνα μέχρι την Αθήνα, μόνος του έτρεξε. Με τα ίδια του τα πόδια, παιδιά, ο Μαραθώνας. Όχι, τι, με τα δικά σου, άντρου. Όχι με τα δικά μου, με τα δικά του, ρε. Λοιπόν, μέχρι την Αθήνα για να μεταβιβάσει το νικητήριο μήνυμα. Λίγες στιγμές αφού του έφτασε στην Αθήνα και έδωσε τα νέα της νίκης, πέθανε. Με τόσο τρεχάλα που έριξε ο Κακομοίρης, μυστικός τόσες μέρες, φαντάζεστε, παιδιά. Εγώ δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου να πάω από το σπίτι μου μέχρι το περίπτερο. Σκέψου ο Μαραθώνας που πήγε τόσο δρόμο, μωρέ, μπράβο. Δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Φιλιππίδης έτρεξε μέχρι την Αθήνα. Στην πραγματικότητα, λέει, πολλοί πιστεύουν ότι έτρεξε από την Αθήνα στη Σπάρτη για να ζητήσει τη βοήθεια από τους Σπαρτιάτες για τη μάχη. Ήταν και ο Μπέζος μαζί του. Ποιος ήταν? Ήταν και ο Μπέζος μαζί του. Ο ηθοποιός. Ο Φιλιππίδης, δεν λες? Όχι, ρε, ο άλλος ο Φιλιππίδης, ο αρχαίος. Ο Φιλιππίδης, ο αρχαίος. Όχι. Η απόσταση μεταξύ της Αθήνας, παιδιά μου, Μαραθώνα, θέλω να σας πω ότι είναι περίπου 34,5 χιλιόμετρα. Σαν να πηγαίνεις δηλαδή από εδώ μέχρι τη Λούτσα. Τι λες, μωρέ, Μάντο. Πόσο είναι? Σαν να πηγαίνεις από εδώ μέχρι το Μαραθώνα. Σαν να πηγαίνεις από εδώ μέχρι το Μαραθώνα. Ναι, έχω ένα στυλό. Να κρατάς τις σημειώσεις, Θέλετε να κρατήσετε σημειώσεις. Αγάπες μου. Ιδέες. Λοιπόν, μάθαμε λοιπόν και σήμερα, ανακεφαλαιώνοντας, τι μάθαμε, παιδιά μου. Να πάρει ένα μικρόφωνο όποιος κατάλαβε. Για το Μαραθώνα. Για το Μαραθώνα. Από πού βγήκε το όνομα του Μαραθώνιου? Θα το δω, θα το πω, δεν ξέρω. Από πού βγήκε? Καλέ, δεν προσέχατε. Από το δρομέα, βρε, παιδιά. Από το δρομέα. Από το δρομέα. Καλέ. Μόνο το πιο μικρό και το πιο ζαβό, πρόσεχε. Γι' αυτό με πιο έξυπνο από όλους. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα γιατί έχω να επιβάλλω την τάξη. Θα βάλω λίγο τιμωρία εδώ πέρα, κυρία, τα παιδιά. Μην μιλάς. Κυρία. Να γράψουμε πέντε. Μην μιλάς, πάλι τουαλέτα θες. Δεν αντέχω άλλο. Άντε, πήγαινε. Να δώσουμε στο ζαβό ένα διάλειμμα να πάει τουαλέτα και ερχόμαστε εδώ να πούμε τα αθλητικά μας. Θέλετε να πούμε αθλητικά σήμερα? Εννοείται, ναι. Μαντώ. Πάμε. Φύγαμε. Δώσ' το διάλειμμα. Εδώ είμαστε λοιπόν, κουτσουνάκια μου, επιστρέψαμε στο Loca Report, το πιο ωραίο Loca Report από τότε που έφυγε ο Φρανίτο. Καλέ! Τι είναι αυτό, εδώ τα παιδιά μου είναι λίγο άτακτα, εδώ πίσω στην τάξη. Είναι άτακτοι οι μαθητές μου. Λοιπόν, να σου πω, στην τάξη είστε χειρότερα, ε. Στην τάξη είμαστε αγγελούδια. Τι είστε, στην τάξη αγγελούδια. Να σου πω, θα ρωτήσω τους καθηγητές σας, θα δω τι κάνετε μέσα στην τάξη. Μόνο αυτό σας λέω. Λοιπόν, κουτσουνάκια μου, έφτασε η ώρα της αθλητικής σας ενημέρωσης. Μην την κόψει τη μουσική, άστε να αναπαιδεύετε. Βάλε την αθλητική ενημέρωση. Λοιπόν, σήμερα
Καταρχήν θα σας μιλήσω για ένα πολύ σπουδαίο παίκτη. Εγώ δεν το γνωρίζω. Ποιο? Αλλά μάλλον τα αγόρια της παρέας θα το γνωρίζουν. Για, είναι ο Μπερμπάντοφ. Ο ποιος? Ο Μπερμπάντοφ. Ο οποίος είναι πολύ μπερμπάντης. Ναι. Το ξέρετε εσείς τον Μπερμπάντοφ? Όχι. Παιδιά, δεν το ξέρει κανένας. Κανένας δεν το ξέρει τον Μπερμπάντοφ. Είδες. Ούτε εγώ τον ξέρω, αλλά δικαιολογούμε. Λοιπόν, κουτσουνάκια μου. Καταρχήν θέλω να μου πείτε. Τι ομάδα είστε ο καθένας, ξεκινώντας από τον Γιώργο. Γιώργο, τι ομάδα είσαι? Εγώ πρώτα που δεν ασχολούμαι και πολύ. Ναι. Οι γονείς μου είναι ΑΕΚ στην οικογένεια. ΑΕΚ είναι και οι γονείς σου και οι δύο. Συγχαρητήρια. Αυτά να τα ακούει κάποιος. Συγχαρητήρια. Κάποιος εδώ πέρα που μας λέει μειοψηφία. Εσύ τι είσαι, αγαμέ? Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Ολυμπιακός, εσύ. Ωραία, είστε το κορίτσι, ρε παιδιά. Μία μέρα από πολύ στη Δήμητρα. Είναι η μάνα μου όμως ΑΕΚ. Άντε, απαλλάσσεσαι λόγω μητέρας. Ο Βασιλής τι ομάδα είναι? ΑΕΚ κι εγώ. Μπράβο, αγάπη μου, εσύ. Άριστα! Άριστα στο μάθημα της γυμναστικής. Άριστα 20. Άριστα 20. Εσύ, Αναστασία? Εγώ. Είμαι Ολυμπιακός. Ορίστε. Ναι. Αλλά. Εντάξει. Αλλά. Ναι. Πώς το λένε, ντύνομαι στο σχολείο ώρες-ώρες τα χρώματα της ΑΕΚ. Και μου το είπε και καθηγητής. Και της το είπε και καθηγητής, ορίστε. Για να σκάσουν οι οχθροί μας από εκεί πέρα, από αυτοί που κρατάνε την κάμερα. Έχω στα 5, μέχρι τώρα έχω 3. 3 στα 5 και ένα εγώ 4. Τι 3 στα 5? Ολυμπιακός. Ολυμπιακός εσύ. Πάρε να έχεις, μαντό. Αλλά έχω νόνο που είναι ΑΕΚ. Και το λες και με καμαρίδες. Σε όλες τις οικογένειες υπάρχει και ένας ΑΕΚτζής. Ναι. Και η γιαγιά της Δήμητρας είναι ΑΕΚ. Το συμπέρασμα ποιο είναι? Το συμπέρασμα είναι ότι... τα νέα παιδιά είναι έξυπνα και δεν γίνονται Παναθηναϊκοί. Βρε, δεν τρέπεσαι να λέει τέτοια πράγματα. Η Δήμητρα που είναι Παναθηναϊκός... Τι λες, μωρέ. Ολυμπιακός. Ολυμπιακός είπες. Δεν είναι κανείς Παναθηναϊκός εδώ πέρα. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Μόνο ο Δαμάσκηνος πάνω στο κοντρόλ. Αναστασίου φταίει, παιδιά, αν δεν φύγει, δεν... Λοιπόν, ακούστε κουτσουνάκια μου. Θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σας είπα για αυτό το σπουδαίο παίχτη. Γιατί ο Μπερμπάντοφ έχει ένα συγγενή, ο οποίος είναι ιερέας. Όποιος νύχτα καλή περπατεί. Καλή μας ώρα. Βάλε σε παρακαλώ και την κατάλληλη ηχητική. Τι είναι αυτό? Κωνσταντικά ήρθε. Ακούστε, παιδιά. Μιλάμε για ένα πολύ σπουδαίο παίχτη. Δεν μιλάμε για όποιον και όποιον. Μιλάμε για τον Μπερμπάντοφ. Μόνο τυχαία δεν είναι η αναφορά και... όπως αποδεικνύεται, τα χρόνια πολλά του Δημήτρη, γιατί δεν είναι Έλληνας, αλλά γιόρταζε χθες ο Δημήτρη. Χρόνια του πολλά, λοιπόν, να του πούμε. Όπου κι αν είναι. Για τη γιορτή, λοιπόν, του Αγίου Δημητρίου, αφού και για την ιδιαίτερη πατρίδα του, η 26η Οκτωβρίου είναι η ημέρα μνήμης και εορτασμού. Αρκετοί πίστεψαν πως ο 34χρονος σούπερ-στάρ του ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ παίζει, άρα είναι καλός παίκτης. Έχει διάθεση για πλάκα με τη σχετική ανάρτησή του στο Facebook. Αποδεικνύεται πως δεν έκανε πλάκα. Αφού στο χωριό Μαρούλευο, συγγνώμη. Εκεί βγαίνουν τα μαρούλια, ε. Από εκεί βγαίνουν τα μαρούλια. 8 χιλιόμετρα ανατολικά του Μπαγκοεκβάρντ. Μπλαγκοεκβάρντ. Πού μένει, ρε παιδιά, αυτός ο άνθρωπος? Ούτε με GPS δεν πας εκεί. Και 200 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Γιορτάστηκε λοιπόν η μνήμη του πολιούχου της περιοχής του Αγίου Δημητρίου στην ομώνυμη εκκλησία που βρίσκεται εδώ και 154 χρόνια. Αυτός εδώ είναι ο αδερφός του Μπερμπάντοφ. Περιμένει, τον βλέπετε. Να το δούμε. Τι φωτογραφία ταυτότητα θα έρθω να το δείξω από κοντά. Για να αυτός. Καλά, μην το φέρεις πιο κοντά. Τραβάθηκα. Τι είναι αυτό? Αυτός εδώ είναι ο ιερέας. Είναι λίγο... να σας ρωτήσω κάτι. Τον βλέπετε λίγο σαν τρομοκρατημένο. Σαν να πω δεν λίγο... περίμενε ότι θα τον βγάλουν φωτογραφία. Δεν περίμενε ένα πράγμα. Εν τω μεταξύ, ο αδερφός του είναι ποδοσφαιριστής. Πώς βγήκε ο ένας ποδοσφαιριστής και ο άλλος παπάς? Φαντάζεστε εσείς αργότερα να γίνει ο ένας καλλιτέχνης και ο άλλος να γίνει ιερέας? Όχι. Όχι, με τίποτα. Με τίποτα, ούτε καν. Ούτε καν. Κοίταξε να σου πω κάτι. Ένας ιερέας χρειάζεται μέσα στην οικογένεια. Πάντα χρειάζεται ένα ιερέα στην οικογένεια για να μας βάζει στον στο δρόμο του Θεού. Στα θρησκευτικά πόσο είχατε, τώρα που το θυμήθηκα? Εσύ. Όλοι! Ναι. Εσύ? 20 είχα! Πρώτη... δηλαδή είχαμε 20 στα 5. 5 στα 20. Είχαμε 20 στα 5, δηλαδή μας κάνει... 20 στα 20. Όχι, μαντώ, 4 δηλαδή. 20. Λοιπόν, εδώ τα κουτσουνάκια μου. Είμαι πολύ περήφανη για σας, παιδιά μου. Πραγματικά. Τα λοκόπεδα με τη βούλα. Εδώ και τα 5 μου ήρθαν σήμερα εδώ να μου κάνουν παρέα, μιας και δεν έχουμε σχολείο. Το επαναλαμβάνουμε αυτό.
Ένα ακόμα θέατρο του παραλόγου έλαβε τέλος σήμερα, παιδιά. Θα σας δω αύριο. Αύριο θα μου ξανάρθετε, έτσι. Εδώ θα μου ξανάρθετε όλα. Μη σας πω να βγάλουμε και ένα στρωματάκι να το να βάλουμε εδώ στο λοκάρι πριν να κοιμηθούμε όλοι εδώ πέρα, να ξημερώσουμε. Είναι ιδέα. Πολύ καλή ιδέα. Πού να παίρνεις τώρα τα μέσα. Λοιπόν, κουτσουνάκια με εσάς από το σπίτι, σας φιλώ, σας αγαπώ. Τα λέμε αύριο, 28η. Ξέρω δεν έχετε σχολείο. Οπότε τι θα κάνετε, θα βάλετε Loca Report να παραπληροφορηθείτε. Τα λέμε αύριο, 28 Οκτωβρίου, εγώ και τα παιδιά μου. Άντε, φιλάκια! Κουνέλα!